να αναφερθούμε λίγο σε μια διεθνή συμφωνία την οποία υπέγραψε και η Ελλάδα και έγινε μέρος της και αφορά την προστασία των μεταναστευτικών υδρόβιων πουλιών. Περισσότερα θα μας πει, εστιάζουμε πάρα πολλές φορές μέσα από ρεπορτάζ και αναφορές σε θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των ζώων και με το περιβάλλον. Περισσότερα θα μας πει η κυρία Ρούλα Τρίγκου, υπεύθυνη επικοινωνίας Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Πάμε να την καλησπερίσουμε. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλησπέρα και καλή χρονιά και σε εσάς και σε όσους μας ακούν. Επιτέλους, το 2023 μας έφερε και ένα καλό νέο. Ξεκινήσαμε καλά, σωστά. Καλύτερα παρά ποτέ. Ας πούμε, ναι, μετά από έστω και τρεις δεκαετίες, η Ελλάδα τουλάχιστον φέτος αποφάσισε να ακυρώσει επιτέλους αυτή την πάρα πολύ σημαντική συμφωνία για τα μεταναστευτικά πουλιά. Τη σύμβαση της ΑΕΒΑ, όπως τη λέμε, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, βέβαια, και ειδικά είναι πολύ σημαντική για μια χώρα σαν την Ελλάδα, ναι, η οποία είναι πραγματικά μια χώρα πολύ σημαντική για τα μεταναστευτικά πουλιά, γιατί διασυρώνει αυτό το πάρα πολύ δύσκολο πέρασμα μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης. Ειδικά για την Κρήτη που μιλάμε, γνωρίζετε πολύ τη σημασία της Κρήτης, ειδικά για τα μεταναστευτικά πουλιά. Οπότε ήταν πάρα πολύ μεγάλη παράληψη. Και ερώτηση, θα έλεγα ντροπή για τη χώρα. Απορία, μας, απορία. Δεν την είχαμε κυρώσει. Γιατί δεν είχε κυρωθεί τόσα χρόνια, γιατί κόλληση εργήσαμε, πού καθυστερήσαμε? Αυτό το ερώτημα θα πρέπει να το απευθύνετε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Φαντάζομαι το έχετε απευθύνει κι εσείς. Το έχετε απευθύνει κι εσείς. Οι απαντήσεις που πήρατε. Έχει πάρα πολύ καιρό και γι' αυτό είναι και μεγάλη μας χαρά που επιτέλους αναγνωρίζεται αυτή η σημαντικότητα, διότι ειδικά για κάποια είδη. Όπως είναι η νανόχινα, που έχουμε μιλήσει και στην εκπομπή σας πολλές φορές για αυτό το κρισίμως απειλούμενο, που είναι το πιο απειλούμενο υδρόβιο πουλί της Ευρώπης, η Ελλάδα είναι μέλος των διεθνών ομάδων εργασίας για την ανόχινα, αλλά ωστόσο δεν είχε κυρώσει την ΑΕΒΑ ενώ συμμετέχει στις διεργασίες της ΑΕΒΑ. Και ξαναλέω ότι ήταν πολύ σημαντικό. Η πολύ σημαντική και πολύ ηχηρή απουσία της Ελλάδας λόγω της σημαντικότητας της χώρας μας για τα μεταναστευτικά πουλιά. Δεν είμαστε μια οποιαδήποτε χώρα μελιτέα σημασία. Και εφόσον φέρουμε πολύ μεγάλη ευθύνη για είδη όπως είναι ο αργυροπελεκάνος και άλλα υδρόβια πουλιά, πραγματικά ήταν κάτι το οποίο έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και έστω και τώρα, ναι, κυρώθηκε η συμφωνία. Το θέμα είναι αυτό που απομένει, όπως καταλαβαίνετε πάντα, να δούμε αν θα πραγματικά τηρηθούν όλα αυτά τα οποία πρέπει στην πράξη και να μην μείνει ένα κενό γράμμα. Έχουμε κάποιες απορίες. Η κύρωση αυτή της συμφωνίας. Και εμείς, βέβαια, δημοσιογραφικά, αλλά και οι τηλεθεατές μας. Τι προβλέπει αυτή η συμφωνία? Η συμφωνία αυτή είναι καταρχάς προβλέπει διάφορες ρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν όσον αφορά τα μεταναστευτικά υδρόβια πουλιά και την προστασία των περιοχών που έχουν αυτά ανάγκη. Δεν είναι καθαρά νομοθετικού χαρακτήρα όπως είναι άλλες συμβάσεις και λοιπά που έχουμε στην Ελλάδα, αλλά προβλέπει κάποιες ρυθμίσεις μεταξύ των κρατών μελών ώστε τα μεταναστευτικά πουλιά δεν γνωρίζουν σύνορα. Γι' αυτό και όλες οι χώρες από τα οποία περνάνε πρέπει να συμφωνούν σε κάποιους κοινούς κανόνες. Δεν μπορεί κάθε χώρα να κάνει ό,τι θέλει, ώστε να πλήττει τα είδη τα οποία βέβαια. Υπάρχουν και κυρώσεις, υπάρχουν και καμπάνες, υπάρχουν και πρόστιμα από την πλευρά της Ευρώπης σε περίπτωση που διαπιστωθούν αστοχίες. Σωστά. Και η χώρα μας, αν μη τι άλλο, έχει φάει πολλά τέτοια και εξακολουθεί να τρώει. Και πρόστιμα και κυρώσεις. Επειδή σε πολλές περιπτώσεις δεν τηρεί γενικά τις ευρωπαϊκές τις υποχρεώσεις και τις αποχρεώσεις απέναντι στα είδη και στους βιότοπους. Και σε σχέση με άλλες οδηγίες, όχι τη ΑΕΒΑ που δεν είχαμε κυρώσει μέχρι σήμερα. Απορία, μέχρι και σήμερα, μέχρι και πριν από λίγες μέρες, δεν είχε συναφθεί αυτή η συμφωνία, δεν είχε υπογραφεί, δεν είχε υιοθετηθεί από την πλευρά της Ελλάδας. Αυτή η κολυσιεργία, το γεγονός ότι δεν είχαμε πάρει σωστές αποφάσεις. Οι βασικές επιπτώσεις που προέκυψαν αυτά τα 30, τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, ποιες είναι? Δηλαδή, αν είχαμε μπει σε αυτή τη συμφωνία πριν από 10-15 χρόνια, τι θα είχαμε προλάβει? Η Ελλάδα έχει κυρώσει και άλλες συμβάσεις κλπ. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη σύμβαση που, ναι, αφορά τη διατήρηση των μεταναστευτικών υδρόβιων πουλιών. Είμαστε και μέλος της σύμβασης Ραμσάρ, έχουμε τη σύμβαση της Βόρνης, τη σύμβαση της Βόνης, έχουμε την οδηγία για τα υδρόβια πουλιά. Είναι διάφορα νομοθετικά, ας πούμε, εργαλεία τα οποία η χώρα μας είναι σε συμφωνία με αυτά, αλλά θα μπορούσαν να είχαν διευκολυνθεί πάρα πολλές καταστάσεις και ειδικά με κρίσιμα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα υδρόβια πουλιά όσον αφορά την απώλεια των βιοτόπων τους, αλλά και κρίσιμα θέματα ελαφροθυρίας. Αν ήμασταν και είχαμε κυρώσει τη σύμβαση αυτή, τη συμφωνία πολύ νωρίτερα, θα μπορούσαν να είχαν διευκολυνθεί και να είχαν πιεστεί κάποιες καταστάσεις σίγουρα πολύ νωρίτερα. Δηλαδή είναι ένα εργαλείο, ας πούμε, το οποίο διευκολύνει ώστε να τηρούνται αυτά τα οποία πρέπει για την προστασία αυτών των ειδών και επαναλαμβάνω και πάλι για κάποια από αυτά δεν υπάρχουν περιθώρια
να μπορέσουμε να χάσουμε κάποια άτομα ή να καθυστερήσουμε, όπως είναι ένα νόσημα. Μέσα από τη συζήτησή μας για χρονικά, κυρία Τρίγκου, προκύπτουν συμπεράσματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προκύπτουν και κάποια μηνύματα. Απευθυνόμενοι τώρα στους τηλεθεατές μας, τι θέλετε να περάσουμε, πώς ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη ζωή, την παρουσία υδρόβιων πουλιών, σπάνιων, πιο εύκολη. Αυτό που λέμε πάντα είναι ότι η βοήθεια στα είδη τα οποία ζουν πλάι μας, είτε είναι μεταναστευτικά πουλιά, είτε τα πουλιά τα οποία ζουν πλάι μας, γενικά η άγρια ζωή που ζει δίπλα μας, είναι στο χέρι μας. Η Κρήτη είναι μια πάρα πολύ σημαντική περιοχή για την άγρια ζωή και ειδικά όσον αφορά τα μεταναστευτικά πουλιά, είναι μια πολύ σημαντική περιοχή, διότι πολλά είδη είναι η πρώτη τους στάση αφού έχουν κάνει το, διαρχίσει την, το πολύ μεγάλο υδάτινο φράγμα μετά την Αφρική. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαφυλάσσουμε τους υγρότοπους τους οποίους έχουμε πλάι μας. Δεν είναι ανάγκη να είναι ένας υγρότοπος διεθνούς σημασίας που να προστατεύεται από διεθνείς συμβάσεις και να είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ακόμα και το πιο μικρό υγροτοπάκι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί όπως εμείς να κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι, χρειάζεται κάποια στιγμή να σταματήσουμε και να βάλουμε, ας πούμε, στο αυτοκίνητο βενζίνη και να συνεχίσουμε. Το ίδιο ισχύει για τα μεταναστευτικά πουλιά. Ακόμα και το πιο μικρό υγροτοπάκι το οποίο έχουμε δίπλα μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αν τα πουλιά εκεί δεν σταματήσουν να ξεκουραστούν και να μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι. Δεν θα υπάρχει συνέχεια. Δεν θα το κάνουν ποτέ. Οπότε λοιπόν, να διαφυλάξουμε τα μέρη που έχουμε δίπλα μας, να τα προστατεύσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά ναι, για τη δική μας ζωή. Και βεβαίως πάντα η δράση είναι στο χέρι μας. Δεν περιμένουμε να τα κάνουν οι πολιτικοί και οι μακρινοί Ευρωπαίοι εταίροι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό απόγευμα.